Σταθμός παραβρέθηκε και στην τελετή παράδοσης παραλαβής των καθηκόντων του αρχηγού στόλου από τον αντινάβαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα, αρχηγό ΓΕΝ, στο νέο αρχηγό στόλου, αντινάβαρχο Πολυχρόνη Κουλούρη. Ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και αδειμονούμε για την άφιξη και επιχειρησιακή ένταξη των νέων μονάδων επιφανείας και επιπτωμένων μέσων, προσβλέποντας τη γενικότερη αναβάθμιση των δυνατοτήτων του στόλου. Διοικητές, κυβερνήτες και πληρώματα, σας αποχωρίζουμε με συγκίνηση και υπερηφάνεια, όντας βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό, με επαγγελματισμό, υψηλό ήθος, προθυμία και ανησυχία, προς επίτευξη ετοιμότητας και ικανότητας να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε απειλή και πρόκληση. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας και ήταν παρόντος ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Υπτάμενος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Μετά την τελετή, επί της φρεγάτας Ίδρα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη μελλοντική εξοπλιστική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού, τόσο μέσα από την αγορά σύγχρονων πλοίων, αλλά και με την συμπαραγωγή και την ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Μάλιστα, δήλωσε την πρόθεση του Υπουργείου να εξετάσει σε νέα βάση το επίδομα των πληρωμάτων των πλοίων του στόλου. Να φροντίσουμε ώστε αυτό το επίδομα, ανάλογα ρυθμιζόμενο, να αποδώσει στα στελέχη του πολεμικού ναυτικού όχι αντίτιμο για την υπηρεσία που παρέχουν στην πατρίδα. Ούτε το απαιτούν, ούτε αυτός είναι ο τρόπος να το εκφράσουν. Αλλά να αποδώσει τη δίκαιη ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και της πατρίδας απέναντι στην μεγάλη εκπλήρωση του εθνικού καθήκοντος και της εθνικής αποστολής.